Αυτή τη στιγμή τα αυτοκίνητα είναι στα συνεργεία και ετοιμάζονται αυτή τη βδομάδα. Η πληροφόρησή μας είναι ότι δύο από αυτά τα αυτοκίνητα θα βγούνε, θα είναι έτοιμα και θα βγουν. Για τα υπόλοιπα πότε περιμένουμε? Δεν γνωρίζω, με αυτά ασχολείται περισσότερο η τεχνική μας υπηρεσία. Αυτοί έχουν επαφή με τα συνεργεία και την εξέλιξη στην επισκευή των οχημάτων. Σε κάποια φάση είχατε προσπαθήσει να επικοινωνήσετε και με την αντιπεριφέρεια Καβάλας για να βρεθούν κονδύλια από την περιφέρεια για την επισκευή των άλλων τριών οχημάτων που είχε διαφερθεί περί διοίκηση. Τι γίνεται με αυτό? Δεν έχουμε καμία πληροφόρηση παραπάνω γι' αυτό. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με αυτό. Δεν έχω καμία πληροφόρηση. Όσον αφορά το κτηριακό... Για το κτηριακό, εκείνο που γνωρίζουμε είναι ότι το κτίριο μας το καινούργιο έπρεπε να παραδοθεί μέσα στο 2013. Άγνωστοι οι λόγοι που έχει παραταθεί αυτή η παράδοση. Εμείς είμαστε ακόμα μέσα στο παλιό κτίριο, το οποίο βέβαια είναι πολύ μικρό για να στεγάσει όλες αυτές τις υπηρεσίες και φυσικά είναι και ασυντήρητο. Οι τελευταίες πληροφορίες είναι ότι περίπου σε 1 με 1,5 μήνα ελπίζουμε ότι θα γίνει με την κατάσταση στο νέο κτίριο. Αυτό λένε οι πληροφορίες μας. Δεν ξέρουμε, θα φανεί στο μέλλον. Όσον αφορά την κάλυψη των όμορων δήμων, Παγκαίου, Νέστου, Άρη και Θάσου, εκεί σε τι φάση βρισκόμαστε? Ξέρω ότι ειδικά στο Νέστο τα πράγματα είναι αρκετά τραγικά. Όχι μόνο στην περιοχή του Νέστου, αλλά και στην περιοχή του Παγκαίου, από τα δύο κέντρα υγείας που θα έπρεπε να καλύπτουν με ένα ασθενοφόρο σε κάθε βάρδια την περιοχή. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάλυψη μόνο στην πρωινή βάρδια και ίσως μία εκ των Σάββατο ή Κυριακή να έχει και μία δεύτερη βάρδια κάλυψη. Το υπόλοιπο διάστημα το 24ωρο, οι υπόλοιπες ώρες είναι ακάλυπτες και καλύπτονται με έδρα και βάση την Καβάλα. Δηλαδή ξεκινάνε τα ασθενοφόρα από την Καβάλα για να δώσουν άφηξη στο σημείο. Αυτό σημαίνει ότι τα χιλιόμετρα είναι αρκετά στις απομακρυσμένες περιοχές, είτε προς την περιοχή του Νέστου, είτε στην περιοχή και στα χωριά του Παγκαίου, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η άφηξη στον τόπο να έχει μεγαλύτερο χρόνο.